βάλτε 10 μαζί με το. Τα βρασίματα. Μαζί με τα συγκέντρωση των υλικών, ναι, και τα βρασίματα που πρέπει να κάνετε. Είναι λίγο ζεμάτισμα τον μπρόκολο. Μπράβο. Εάν το μπρόκολο σας είναι φρέσκο. Δες, ορίστε χρώμα. Ακριβώς. Εμείς πήραμε φρέσκο μπρόκολο, είδαμε καλό στο σούπερ μάρκετ. Και το ζεματίσαμε απλά. Δεν θέλουμε να βράσει τελείως να γίνει πουρές. Ναι. Το ζεματίσαμε, ίσα-ίσα να μαλακώσει ελάχιστα. Και τις πένες τις οποίες βράσαμε γύρω στα 6, 7, 8 λεπτά, δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Θέλεις να... Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε μισό-μισό. Τι. Μπορούμε να βγάλουμε και ένα κρύο πιάτο, μπορούμε να βγάλουμε και ένα ζεστό πιάτο. Να. Με τα ίδια υλικά επιτόπου. Τώρα δεν ξέρω. Πάρε εδώ να κάνεις τα καλλιτεχνικά. Εγώ λέω να τα κάνουμε κανονικά, όπως ξέρουμε. Μία, ναι, και τέλος. Ναι. Ωραία. Δώσε μου ένα πιατάκι. Α, άφησε μου εδώ το τηγάνι. Κάτσε. Έλα. Να προχωρήσουμε. Εντάξει, ένας τρόπος για να το στήσετε είναι όλα μαζί. Ναι. Στο πιάτο. Ή ένα βαθύ πιάτο, ώστε να πάρει από κάτω τα υπόλοιπα υλικά. Και από πάνω ωραία, ωραία τσιγαρίδες για να φαίνονται. Μυρωδιά πολύ καλή. Ναι. Και το κάρι που βρήκαμε εμείς ήταν. Έτυχε να είναι το σωστό, ναι, σήμερα. Εντάξει, χρειάζεται να τα βάλεις όλα. Σιγά. Ωραία. Πάρε και την τσιμπίδα, στήσε και τα θαλασσινά. Μάλιστα. Έλα. Εντάξει, η παρουσίαση είναι καθαρά. Υποκειμενικό θέμα, όπως θέλει ο καθένας το στείνει. Εντάξει, εγώ απλά έτσι μια συνταγή πέρα από την κλασική γαρίδες ατμού ή γαρίδες ισχάρα με σκόρδα και ή σαγανάκι γαρίδες και μια άλλη έτσι λίγο ιδιαίτερη, τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω και πολλούς που δεν τους αρέσουν οι γαρίδες. Όχι, όλοι τις τρώνε. Τι να σου πω. Ο φρέσκος κόλιανδρος. Πήγαινε πιστεύω ακριβώς. Θα έδινε και το έξτρα χρώμα στο πιάτο. Εμείς μπορούμε να βάλουμε λίγο μετανό. Εντάξει. Πιστεύω. Βάλε και ένα πρασινάκι για την ομορφιά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, έτοιμο το πρώτο πιάτο. Έτσι, από ανατολή μεριά μας εμείς, λόγω του κάρι, του ανανά και το συνδυασμό με τη γαρίδα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι για τους λίγους αυτούς που δεν φοβούνται να δοκιμάσουν, είναι μια χαρά. Παίρνω τον μπολάκι μου. Έχει πάρει ο Απόστολος ήδη την μπασίνα. Τα υλικά τα έχουμε πει. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε πρώτα ξύδι με μουστάρδα στη μέσα, βάση. Ωραία. Με ένα, ωραία, σύρμα από κάτω, για να γίνει έτσι ουσιαστικά το dressing. Ωραία. Κάτσε, λοιπόν, να σου φέρω ξυδάκι. Προς το τέλος των υλικών, όπως, τώρα όπως βλέπουμε το κάρι ανανά, ναι, για όσους δεν το πρόλαβαν. Προς το τέλος των υλικών που σας είπαμε πριν για τη σαλάτα αυτή, έχουμε μουστάρδα, ξύδι, τα οποία θα τα διαλύσουμε μέσα στο... Έβαλα μιλόξιδο, για να βγει λίγο πιο ελαφρύ. Ωραία, μια χαρά. Θα σπάσουμε λοιπόν λίγο τη μουστάρδα. Ελαιόλαδο γράφεις εδώ. Όχι. Α, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Βάλε λίγο. Μην βάλεις όλη την ποσότητα. Για να προλάβει να πάρει. Ωραία. Αν το κάνετε παγωμένο, κρύο για σαλάτα, πρέπει να τα ανακατέψετε όλα μαζί και να τα αφήσετε λίγο να σταθεί να τραβήξουν όλα τα υλικά, ναι, γεύση από τη μουστάρδα. Ωραία. Αν το κάνετε ζεστό, στο τηγάνι γίνεται η δουλειά. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ, να κόψουμε λίγο το. Ή ζουλιέν ή τετράγωνα, όπως βολεύει. Ωραία. Εγώ απλά εδώ πέρα σας έβρασα ότι. Σας έγραφα. Δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά για ένα πιάτο εμείς. Σαλάμι που γράφουμε. Σαλάμι βάλε, δεν πειράζει. Σαλάμι αέρος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Από όλα τα υλικά δηλαδή. Μπορείτε να συμπληρώσετε και κάτι κόκκινο εδώ πέρα στη σαλάτα. Σε αυτή κόκκινη πιπεριά. Γιατί κίτρινο έχετε από τη μουστάρδα, πράσινο έχετε από τον μπρόκολο και για χρωματικό θέμα εννοώ. Καλαμπόκι θα χαθεί έτσι και βάλετε γιατί είναι μουστάρδα. Οπότε το μοναδικό που μπορεί να φανεί είναι μια κόκκινη πιπεριά. Τίποτα παραπάνω. Ακριβώς. Μπράβο, αφού λερώθηκες. Πάμε και εδώ. Ναι, εντάξει, αναγκαστικά. Μαζεύω εγώ τα υλικά. Θα βάλουμε τις πένες και προς το τέλος θα βάλουμε λίγο τον μπρόκολο για να το ανακατέψουμε, ναι, όσο μπορούμε πιο ελαφρά, που να μην σπάσει, να μην βγάλει
να διατηρηθεί ζωντανό, να μην βγάλει δηλαδή τα υγρά του, να μην βγάλει τα, εδώ, τους ανθούς του από πάνω, να διασκορπιστούν σε όλη τη σαλάτα. Αυτό που έκανα εγώ τώρα και βάλα αλατοπίπερο εδώ, μπορούσα να το βάλετε πριν. Πριν μέσα στο dressing. Επειδή λοιπόν και το μπρόκολο μας είναι φρέσκο, μπορούμε να αφαιρέσουμε λίγο από τα κοτσάνια. Ε, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Για να μην είναι οι φουντίτσες ακριβώς όπως πρέπει, ωραίες, ωραίες. Μια χαρά. Ωραία. Να σου φέρω μια κουτάλα να μην κάνεις τα χέρια σου χαλιά. Γάντι σήμερα δεν έχεις, τι έγινε. Τα έχω εκεί πέρα στη θήκη με τα μαχαίρια μου, αλλά όλο το ξεχνάω. Παρακαλώ. Λοιπόν, και λίγη παρμεζάνα. Ναι. Και θα κόψω λίγο μαϊντανό. Θα κόψω εγώ. Εδώ. Λοιπόν, παρμεζάνα μπορούμε να βάλουμε στο τέλος από πάνω. Εμείς θα βάλουμε τη μισή μέσα. Θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Βάλε. Για να το, άμα το βοηθήσει. Ναι. Είπαμε, αυτή είναι μια σαλάτα η οποία μπορεί να φαγωθεί και σαν ζυμαρικό. Ζεστό. Ζεστό. Η διαδικασία είναι. Βάζετε το λάδι να κάψει. Ψήνετε τη μουστάρδα με λίγο ελαιόλαδο. Μπράβο, για να μην σβολιάσει στην ναι. πορεία. Σοτάρετε. Σοτάρουμε. Σαλάμια και τα σχετικά. Βάζουμε και το σαλάμι. Βάζουμε το μπρόκολο. Εάν θεωρούμε ότι το έχουμε βράσει έτσι όπως το βράσαμε εμείς, δηλαδή ελάχιστα, ναι. γιατί αλλιώς θα μας πάσει. Αλλιώς βάζουμε μέσα τις πένες. Ναι. Σβήνετε με λίγο οξύδι. Με λίγο οξυδάκι. Και τέλος. Ακριβώς. Αυτό. Και προσθέτουμε το μπρόκολο στο τέλος. Καλύτερα. Βάλε και αυτά. Τα ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Μουστάρδα πηγαίνει με τα αλλαντικά. Το ξέρουμε όλοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Διπλή εκδοχή. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά. Άμα θέλουμε, μπορούμε να το βάλουμε και στο ψυγείο. Ναι, να σταθεί. Να σταθεί, να δέσουν οι γεύσεις καλύτερα. Τώρα μπορείτε να συμπληρώσετε ό,τι θέλετε εδώ πέρα στο συγκεκριμένο πιάτο. Ό,τι ταιριάζει στη γεύση σας. Από κομμένα τυριά αντί για παρμεζάνα που έχουμε τριμμένο εμείς. Αντί για σαλάμι κάποιο ζαμπόνα αν δεν σας αρέσει. Διάφορα άλλα λαχανικά. Βρασμένα μίξ που παίζουν στο εμπόριο. Ωραία. Αυτά. Μια χαρά. Και σερβίρουμε. Ναι. Έτσι. Απλές συνταγές. Εντάξει, γενναία ποσότητα ναι. έχουμε κάνει, δεν πειράζει. Έχουμε εδώ κόσμο. Μια χαρά. Λοιπόν, μπορούμε να τελειώσουμε με λίγη παρμεζάνα από πάνω και ναι. λίγο ελαιόλαδο. Πάρε. Έτσι δεν είναι. Παρακαλώ. Λίγη παρμεζάνα. Όπως θέλεις. Ε, ναι. Και λίγο ελαιόλαδο για να γυαλίσει για αυτούς που τους αρέσει το ελαιόλαδο και το προτιμούν. Που αν το βγάλετε έτσι στο πιάτο σε κάποιον, δεν θα ξέρει πριν δαγκώσει αν είναι ζεστό ή κρύο. Μόνο θα το κοιτάει. Ακριβώς. Γιατί φαίνεται ότι είναι για ζεστό πιάτο, αλλά ουσιαστικά μπορεί να γίνει και στις δύο παραλλαγές. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω ότι τελειώσαμε. Κανονικά. Λοιπόν, εγώ θα κάνω, θα πω τι φτιάξαμε εδώ, εσύ επίσης τι φτιάξαμε εδώ. Πολύ ωραία. Φτιάξαμε για αρχή ένα ορεκτικό κυρίως, επειδή είναι θαλασσινό. Ναι. Και είναι στο τηγάνι σονταρισμένο, οπότε αυτά συνήθως τα κατατάσσουμε στην πρώτο πιάτο. Ναι, στα πρώτα πιάτα. Γαρίδες με ανανά, σταφίδες, κάρι, το οποίο το κάρι εμείς το πετύχαμε καλό σήμερα. Είναι δυνατό. Λίγο spicy ναι, το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Κρεμμύδια έτσι χοντροκομμένα να φαίνονται στο πιάτο και όπως σοτάρονται βγάζουν την ουσία τους και τη γλυκάδα τους. Ωραία. Αυτά. Τα σβήσαμε λίγο κρασάκι και σερβίρουμε. Τέλος, αυτά. Και μια σαλατούλα που μπορεί να γίνει και ζεστό πιάτο με μπρόκολο, σαλάμι, πένες, ξύδι μουστάρδα, ελαιόλαδο και παρμεζάνα. Ωραία. Λοιπόν. Το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. 36 700 2821 036 700 για όσους θέλουν. Για όσους δεν έχουμε πάρει, φταίω εγώ. Ναι. Άντε, να παίρνω πάνω μου. Εγώ. Λοιπόν. Αυτά. Για όσους θέλουν να μας γνωρίσουν από κοντά. Και να μας πούν τις προτάσεις και τις συνταγές τους. Ναι. Τα μούτρα του. Ναι, τα μούτρα μου. Ναι. Και η ιστοσελίδα του καναλιού. www.neatv.gr. Έχω να μπω καιρό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και εγώ δεν μπαίνω. Λέω γιατί την αλήθεια. Μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Κώστας αν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή ναι, στο. Θα δούμε. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.